Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο ακόμη στην ενημέρωσή σας και να καλησπερίσουμε μέσα στο Skype τον κύριο Μάκη Σαλασίδη, μέλος της ομάδας Φίλια Δέσποτων Κομωτινής, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το νομικό πλαίσιο κακοποίησης των ζώων, καθώς και τις περιπτώσεις τις οποίες συναντούμε στη Ροδόπη. Κύριε Σαλασίδη, θα σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στα πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης ζώων, τα οποία συναντούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συμβαίνουν ανέκαθεν συνέβαιναν, απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάνουν και στο φως της δημοσιότητας. Τι αφορούν οι καταγγελίες αυτές και ποιες είναι οι περιπτώσεις κακοποίησης ζώων, οι οποίες είναι σύμφωνα με τον νόμο, εκτός από την πολύ βαριά κακοποίηση και τα περιστατικά θανατώσεων, τα οποία συναντούμε και από αυτά συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο νόμος κάνει διάκριση μεταξύ της ενεργητικής κακοποίησης των ζώων και της παθητικής κακοποίησης. Mm-hmm. Ενεργητική κακοποίηση είναι αυτό που αναφέρεται, δηλαδή η θανάτωση, το κάψιμο ή ο ακροτηριασμός των ζώων, ενώ παθητική κακοποίηση είναι τα χτυπήματα με χέρι, με αιχμηρά αντικείμενα, με πέτρες κτλ. Ή από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, όπως είναι η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων, το να διαμένουν τα ζώα σε ακατάλληλα οικίματα, όπως σε βαρέλια, σε πρόχειρα καταλύματα, γενικά σε μέρη στα οποία δεν διασφαλίζεται η ευζοία των ζώων. Εμείς τον τελευταίο καιρό είχαμε κάποιες περιπτώσεις κακοποίησης, όπως παραδείγματος χάρη κάποιου ηλικιωμένου ο οποίος χτυπούσε με τη μαγκούρα του τα σκυλιά μέσα στην Κομωτινή, mm-hmm. αλλά και άλλες περιπτώσεις όπου χτυπούσαν τα ζώα με κλωτσιές κτλ. Από εκεί και πέρα έχουμε διάφορες καταγγελίες βέβαια και για μόνιμα αλυσοδεμένα ζώα, τα οποία βρίσκονται μέσα στην πόλη της Κομωτινής ή και σε οικισμούς, και θέλουμε να προβούμε τις επόμενες ημέρες καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Να μείνουμε λίγο σε αυτό και να το αναλύσουμε λίγο περαιτέρω όσον αφορά και την παθητική κακοποίηση. Περιλαμβάνει και τα ζώα τα οποία βρίσκονται και στα μπαλκόνια, σε διαμερίσματα. Βλέπουμε τους ιδιοκτήτες τους φεύγουν διακοπές, τα αφήνουν εκεί μέσα στις αυλές. Mm-hmm. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο νόμος είναι σαφής. Mm-hmm. Καταρχάς απαγορεύεται γενικά τα ζώα να διαμένουν μονίμως σε μπαλκόνια και μάλιστα λένε οι ειδικοί ότι δημιουργείται άγχος στα ζώα και γι' αυτό έχουμε και τα έντονα γαυγίσματα που ακούμε τη νύχτα, ιδίως μέσα στην πόλη της Κομωτινής, από ζώα τα οποία είναι παρατημένα στα μπαλκόνια. Αυτό θεωρείται παθητική κακοποίηση και κανονικά αν κάποιος διαπιστώσει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να επιβληθούν τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο, είτε είναι διοικητικά είτε ποινικά. Μάλιστα. Κύριε Σαλασίδη, ποιες είναι οι ποινές ανά περίπτωση κακοποίησης? Λοιπόν, υπάρχει όπως είπα η διάκριση ανάμεσα στα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία η αστυνομία τα επιβεβαιώνει, και φυσικά ύστερα όταν η υπόθεση πάει στο δικαστήριο υπάρχουν τα ποινικά πρόστιμα. Όσον αφορά τα ποινικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλουν τα δικαστήρια, αυτά κυμαίνονται από 5 έως 15.000 ευρώ περίπου για κάθε ζώο ξεχωριστά, και όσον αφορά τώρα τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία βεβαιώνονται πρώτα από την αστυνομία, αυτά έχουν κυμαίνονται σε διάφορα ποσά. Να πούμε ενδεικτικά ότι καταρχάς 300 ευρώ πληρώνει κάποιος αν δεν έχει τσιπαρισμένο το ζώο του, το ζώο συντροφιάς. 300 ευρώ επίσης αν δεν έχει ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας του. 500 ευρώ αν δεν φροντίζει για την υγεία του ζώου, δηλαδή άμα αρρωστήσει το σκυλί η γάτα μας και εμείς δεν το πάμε στο κτηνίατρο για να το κάνουμε θεραπεία, τότε θα πληρώσουμε 500 ευρώ πρόστιμο. Και 500 ευρώ πρόστιμο επίσης είναι η έλλειψη κατάλληλου καταλύματος, γενικά ό,τι αφορά την ευζοία ενός ζώου. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και πιο αυστηρά πρόστιμα. Mm-hmm. Η κακοποίηση του ζώου, η αστυνομία μπορεί να βεβαιώσει πρόστιμο 30.000 ευρώ, όπως είδαμε πρόσφατα και στην περίπτωση που κάποιος κλώτσισε ένα σκυλί και τον έπιασε η κάμερα. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις όπως ο ακροτηριασμός των ζώων,
που επίσης είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα, ή συμμετοχή σε κοινομαχίες, που είναι 10.000 ευρώ ανά ζώο. Μάλιστα. Κύριε Σαλασίδη, σίγουρα όσοι πολίτες θέλουν να κάνουν καταγγελία για κακοποίηση ζώων, απευθύνονται στην αστυνομία, αλλά μπορούν να ρωτήσουν κάποιες πληροφορίες και στα μέλη της ομάδας σας, τους οποίους μπορούν να σας βρουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τη σελίδα σας στο Facebook, Φίλια Δέσπα τον Κομωτινή, σωστά? Ναι, βεβαίως. Και θα ήθελα εδώ να πω, να δώσουμε κάποιες συμβουλές σε όσους προτίθενται να κάνουν καταγγελίες για κακοποίηση ζώων. Καταρχάς, καλό είναι να βγάζουν φωτογραφίες τα κακοποιημένα σκυλιά ή γατιά σε διαφορετικές ημέρες και ώρες, για να υπάρχει έτσι ένα οπτικό υλικό, ή να τραβήξουν και βίντεο. Και από εκεί και πέρα, καλό είναι να υπάρχουν 1-2 μάρτυρες οπωσδήποτε. Και αν υπάρχει κάποια δυσκολία όσον αφορά στο να στοιχειοθετηθεί αυτό το υλικό, μπορούν να απευθυνθούν και στα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής τους, μπορούν να απευθυνθούν και σε εμάς, για να δώσουμε και εμείς βοήθεια, όπως το έχουμε κάνει επανειλημμένα σε περιπτώσεις στο παρελθόν. Να μείνουμε λίγο στα σκυλιά, τα δεσποζόμενα και στα τσίπ, και να αναφερθούμε και στα δέσποτα. Είχαν ξεκινήσει πέρυσι να γίνονται έλεγχοι στα 20 ζώα όσον αφορά το τσιπάρισμά τους ή όχι, πράγμα το οποίο από ένα σημείο και μετά σίγουρα δεν μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς το έργο της αστυνομίας είναι πολύ μεγάλο για να πραγματοποιεί και τους συγκεκριμένους ελέγχους. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ζήτημα αυτό, αλλά και τα αδέσποτα εδώ στην περιοχή μας? Καταρχάς, όσον αφορά τους ελέγχους για τσιπάκια, εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε πιέσει επανειλημμένα τις αρχές, και πρόσφατα μάλιστα είχαμε μία ανάλογη συζήτηση με την ελληνική αστυνομία. Θεωρούμε ότι και με τον Δήμαρχο είχαμε κάνει μία συνάντηση για αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι καλές προθέσεις, υπάρχει η βούληση, και θεωρώ ότι αν ισχύουν όλα όσα αυτά μας υποσχέθηκαν οι αρχές, τότε οι έλεγχοι για τσιπάκια θα ξεκινήσουν στο προσεχές διάστημα. Όσον αφορά τώρα τα αδέσποτα, εκεί πέρα νομίζω το βασικότερο ζήτημα είναι η στήρωση όλων των αδέσποτων, είτε θηλυκών είτε αρσενικών, προκειμένου να μην έχουμε καινούργιες γένες, να μην δημιουργούνται αγέλες κτλ. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο αφορά το Δήμο Κομωτινής και τους γειτονικούς δήμους φυσικά, έτσι. Σίγουρα. Κύριε Σαλασίδη, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Κατά πόσο εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί νόμοι εδώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα 20 ζώα, και τι ακριβώς εφαρμόζεται και όχι από νομοθεσία εδώ στη χώρα μας? Να πούμε καταρχάς ότι η ελληνική νομοθεσία είναι υποχρεωμένη φυσικά να ακολουθεί σε πολλά σημεία την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά από αυτά που έχω διαβάσει στο γενικό πλαίσιο οφείλουμε να το ακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οδηγίες, όπως είναι το θέμα του ακροτηριασμού των ζώων, δηλαδή το κόψιμο αυτιών ή ουράς, για τα οποία η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα απαγορεύει ξεκάθαρα. Και μάλιστα είχε υπάρξει στο παρελθόν μια προσπάθεια από κυνηγητικούς συλλόγους να εξαιρεθούν ορισμένες ράτσες, και τελικά το νομικό συμβούλιο του κράτους έβγαλε μια απόφαση ότι αυτό απαγορεύεται, γιατί η ελληνική νομοθεσία οφείλει να ακολουθήσει σε αυτά τα σημεία την ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα, mm-hmm. εκείνη νομίζω ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή ακολουθεί χώρες οι οποίες έχουν εξαλείψει τα αδέσποτα, αλλά στην Ελλάδα δεν εφαρμόζουμε αυτή την νομοθεσία. Δηλαδή οι Δήμοι οι ελληνικοί δεν εφαρμόζουν αυτή την νομοθεσία, η οποία στο εξωτερικό έχει λύσει το πρόβλημα των αδέσποτων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι διατάξεις οι οποίες λένε ότι όλα τα δεσποζόμενα ζώα οφείλουν να είναι τσιπαρισμένα, δεν ακολουθούνται στην Ελλάδα από τους Δήμους. Ενώ στο εξωτερικό αυτή η τακτική, σε όσες χώρες ακολουθείτε, έχει οδηγήσει στην επίλυση του ζητήματος των αδέσποτων. Να σας φέρω παράδειγμα τη Δανία, για την οποία γνωρίζω λόγω ενός φίλου που έχουμε εκεί πέρα. Μας είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι στη Δανία όλα τα δεσποζόμενα ζώα είναι τσιπαρισμένα, και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανένας να παρατήσει το σκύλο του, γιατί κατευθείαν θα το βρουν οι αρχές και θα του επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα. Άρα εκεί το έχουν λύσει το ζήτημα με αυτόν τον απλό τρόπο.
Μάλιστα. Οπότε η μόνη λύση είναι να ακολουθήσουμε και εμείς την νομοθεσία για να μπορέσουμε να λύσουμε το σημαντικό αυτό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια. Κύριε Σαλασίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω και να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το θέμα. Να είστε καλά.